Καταργείται η συνέντευξη για την πρόσληψη στο δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Διονύσης Κορφιάτης, που αναφέρθηκε στις σχετικές αλλαγές που προωθούν τα αρμόδια Υπουργεία. Έκανε μια πρώτη γνωριμία με τον νέο γραμματέα, τον κύριο Ξυνίδη. Δεν συζητήσαμε ουσιαστικά οργανωτικά του κόμματος. Είπαμε ότι θα υπάρχει μια συνέχεια. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια επαφή και σχέση μεταξύ κυβέρνησης και κόμματος. Όχι βέβαια ότι εμείς θα αντικαταστήσουμε την κυβέρνηση, αλλά θέλουμε να εισακούεται το κόμμα, γιατί το κόμμα μεταφέρει τις απόψεις του κόσμου. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό που έχει γίνει με την προηγούμενη κυβέρνηση, υπουργοί να είναι άφαντοι, να μην σηκώνουν τηλέφωνο και να μην ακούν κανένα στο κομματικό κομμάτι. Τώρα με το Ραγκούση, ήταν ο πρώτος υπουργός που έκανε αυτό το πράγμα στις προεκλογικές δεσμεύσεις και αυτές τις κουβέντες που είχαμε κάνει. Είχε πει και είχαμε προτείνει οποιοδήποτε νομοσχέδιο που ουσιαστικό και σημαντικό για τον κόσμο να έρχεται να συζητιέται και από το λαό αναρτημένο στο διαδίκτυο και στο κόμμα. Ήταν ο πρώτος υπουργός, πιστεύω, στην σύγχρονη Ελλάδα που έκανε αυτό το πράγμα, να φέρει το νομοσχέδιο να το συζητήσει και να ακούσει τις προτάσεις των γραμματέων από όλη την Ελλάδα.